άκουστη υπόδειξη από τον Ρέτφεν. Έχουν συνηθίσει μόνο να αναφέρομαι σε στάσιμα των διαιτητών στα μειονεκτήματα, στα λάθη. Και από κάπου θα πρέπει να λέμε και τα θετικά τους. Το φάουλ εδώ από τον Χάγκαν πάνω στον Κοχ. Εδώ η προσπάθεια από τον Κοχ. Ο Χάγκαν το μάρκαρε. 7 λεπτά πριν από το τέλος, παρακολουθείτε από την εταιρεία Κιούς Χίρη την αναμέτρηση του Ηρακλή με την Κάουζο Σλάουτεν. Το πρώτο παιχνίδι θα ακολουθήσει βέβαια μετά από 2 εβδομάδες ο επαναληπτικός στο Fritz Walter Stadion. Ο Ηρακλής που για πρώτη φορά στην ιστορία το έχει περάσει σε δεύτερη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά βέβαια το 1-3 αν παραμείνει. Ένα δύσκολο αποτέλεσμα να ανατραπεί απέναντι σε μια πολύ έμπειρη ομάδα όπως είναι η Κάουζο Σλάουτεν. Εδώ ο Γιώργος Κυριαζής εκτελεί το πλάγιο. Πέτερσον, Ταυλαρίδης. Ο Κωνσταντίνου προσπάθησε να ξεφύγει, βρέθηκε στο έδαφος. Το μαρκάρισμα του Κουχ παίζεται, λέει ο Σνούντι. Χριστόφ, αλλαγή παιχνιδιού, Γραμμόζης. Προσπάθησε ο Στράσερ. Στο έδαφος ο παίχτης του Ηρακλή. Είναι ο Κυριαζής που φαίνεται να έχει χτυπήσει στο στομάχι. Το φάουλ εκτελέστηκε καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος. Η μπαλιά είναι για τον Κωνσταντίνο. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Μπάλα πέρασε πλάγια εκεί όπου ο Κυριαζής θα εκτελέσει το πλάγιο μπροστά από τον Πέντευσο. Δεν πάει. Συμπαίκτης όπως προαναφέραμε τον Τζοργκάευ πριν από μερικά χρόνια στη Μονακό. Ντεμπά σήκωσε λίγο ψηλά το πόδι ο Πέτερσον. Ο Στολτίδης προσπάθησε να σταματήσει τον Χριστόφ τον Βούλγαρο. Ο Γραμμόζης έχει γίνει φάουλ μάλλον. Ναι, είναι φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Εκτελέστηκε γρήγορο ο Χάγκαν σε μια από τις τελευταίες, καθώς μένουν 5 λεπτά τελευταίες επιθέσεις της ελληνικής ομάδος, να μειώσει το σκορ και γιατί όχι να ισοφαρίσει. 5 λεπτά είναι πολλά, θα λέγαμε, και για ένα και για δύο γκολ. Αλλά βέβαια θέλουν όλοι τα γκολ να τα σημειώσει η ελληνική ομάδα. Και μακάρι όλες οι ελληνικές ομάδες, όλες οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης. Έρχεται γενομένης βέβαια αύριο με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο κύπελο UEFA και στο Champions League αντίστοιχα, να φέρουν τα αποτελέσματα εκείνα που επιθυμούν όλοι οι Έλληνες φιλαθλοί. Εδώ βλέπουμε τους Γερμανούς που κάνουν ζέσταμα. Η μπάλα πέρασε. Αντεπίθεση με τον Χριστόφ τον Βούλγαρο. Ευτυχώς δεν πέρασε αυτή η παλιά για τον Πέτερσον. Έγινε το λάθος από τον Κυριαζή. Το 1-2 με τον Στράσερ. Ο Στράσερ προσπάθησε να εφημιδιάσει. Αλλά της έντρανε κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Τζοργκάιφ. Και πάλι εικόνα από τον πάγκο του Ηρακλή που περίμενε όπως άλλωστε όλοι μας μια διαφορετική εξέλιξη. Κοντινή κεφαλή, μπάλα έφυγε έξω. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση. Ο Ντεμπά προσπάθησε να κερδίσει. Ο Σαπουντζής κατεβάζει κάτω την μπάλα, ξεφεύγει από τον αντίπαλό του. Προσπάθησε να ξεφύγει και από τον Πέτερσον. Έκανε όμως το φάουλ. Σουηδός γυρίζει πολλές φορές πίσω. Μαρκάρι. Και τώρα ο Γιουγκοσλάβος ο Κομιλιάνοβιτς είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ στον Χριστόφ. Τζουγκάιφ. Αλλάζουν πολλές μπαλές οι παίχτες της γερμανικής ομάδας. Το πλάγιο είναι για την γερμανική ομάδα με τον Στράσερ. Κωνσταντίνο προσπάθησε. Γραμμόζης. Κέντρο, κέντρο, κέντρο.
Μπάσλερ. Από πολύ μακριά ο αρχηγός βρίσκει τον Κοχ, τον τερματοφύλακά του. Και αυτός προσπαθεί να βρει τον Χάρι Κοχ. Μπάλα φτάνει πίσω στον Ράινκε. Απομακρύνει. Κάποιες βιαστικές βεβαιασμένες στις κινήσεις τώρα. Είναι το τέλος της αναμέτρησης. Το παιχνίδι να έχει πλέον πάρει την οριστική του μορφή. Ο Χάγκαν προσπάθησε να ξεφύγει. Προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε. Είναι και η κόπωση που βγαίνει βέβαια στο τέλος. Είναι και η διάθεση. Είναι και η ψυχολογία που τώρα φυσικά είναι υπέρ των Γερμανών. Και θα λέγαμε ότι στο μεγαλύτερο διάστημα, αφού πολύ γρήγορα κατάφεραν να προηγηθούν μόλις το 7, να υπενθυμίσουμε, έγινε από τον Κλόζε το 0-1. Ο Χριστόφ στο 34 το 0-2. Ένα πολύ καλό εντυπωσιακό, θα λέγαμε, ξεκίνημα για τον Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Με το ξεκίνημα ο Μιχάλης Κωνσταντίνου έκανε το 1-2. Στο 64 όμως έγινε το 1-3 με το αυτογκόλ του Στάθη Ταυλαρίδη. Επαναφέρει ο Μπάσλερ σε ένα χώρο που τρέχει μόνο ο Ταυλαρίδης, το βλέπετε στο βάθος. Νεαρός διεθνής με την Ελπίδων. Βέβαια όλες τις μικρές εθνικές ομάδες όπως και ο Κυριαζής που πήγε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Μπελσού. Μιστρόι δεν σιγούρεψε την παλιά. Λιγότερα από 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σας προσέφερε η ΕΤ3. Που σωράτησε ΕΤ3 και της Παϊρακλής, τους Έλληνες φιλάθλους. Ο Γραμμόζης που έπεσε σε φάουλ. Μιλόγεβιτς. Παλά φτάνει πίσω στον Κοχ. Ο κόσμος όρθιος παρακολουθεί. Ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί. Και από ό,τι είδαμε και εμείς μας το... Ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Πάνο Μπλέτσο. Θα του δώσουμε για τελευταία φορά το μικρόφωνο. Θα δώσει μια γενικότερη εκτίμηση αν τι γίνεται τώρα στους πάγκους λίγο πριν από το τέλος, 3 λεπτά πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Πάνω σε ακούμε. Συνεχίζουμε, ίσως ο συνάδελφος Πάνος Μπλέτσος δεν μας άκουσε. Παίζονται πλέον οι καθυστερήσεις του αγώνα. Ηρακλής Καζασλάουτεν 1-3. Το πλάγιο άρχισε αντιστροφημέτρηση για την λήξη του αγώνα. Το πλάγιο και πάλι για την Καζασλάουτεν. Κάζος λένε που στον πρώτο αγώνα, να υπενθυμίσουμε εδώ το σούτ, δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα ο Ράγκε. Αδύναμο σούτ, είχε και καλή θέση ο Γερμανός θερματοφύλακας και μπλόκαρε σταθερά. Ο Κωνσταντίνο προσπαθεί, ο Ραμψίο Αιγύπτιος έδιωξε. Ο Κοχ που έκανε πολλή δουλειά και στο μαρκάρισμα και πάνω στον Κωνσταντίνο, αλλά και τις κινήσεις που έκανε βγαίνοντας πολλές φορές προς το κέντρο, βγαίνοντας μπροστά δηλαδή. Στον πρώτο αγώνα λοιπόν του κυπέλλου ΕΦΑ, στον πρώτο γύρο, είχε κερδίσει με 3-1 εκτός έδρας στην Ιρλανδία και έχασε 1-0 στην έδρα της, η Καζασλάουτεν. Αν μείνει λοιπόν το 3-1, γιατί αν βγαίνει και το 0-1 στο δεύτερο αγώνα, τώρα με τον Ηρακλή, το 0-2. Όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, έξω πραγματικό. Αλλά είπαμε, στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν. Δικιά μας ευχή, ολοκληρώνοντας λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την ευχή, οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και ο ΕΦΑ αλλά και η Champions League να φέρουν τα αποτελέσματα εκείνα που όλοι επιθυμούν. Μπαλιά προθυμένη τώρα για τον Χάγκαν. Απομακρύνει ο Ραμζί. Έμπειρος αμυντικός. Είναι πολύ καλές θέσεις, σωστές τοποθετήσεις. Άλλωστε η άμυνα της Κάζος Λόγκαν είναι καλή άμυνα, από τις καλύτερες που υπάρχουν. Έχω την εντύπωση ότι έχει δεχτεί τα λιγότερα τέρματα μέχρι στιγμής. Έχει δεχτεί 8 τέρματα από την οπλιοφέρεια ο συνάδελφος Πάνος Μπλέτσος.
που γνωρίζει πολύ καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και έπρεπε να πει κάποια μυστικά και στο Γιάννη Κυράστα. Αλλά βέβαια δεν φταίει ούτε ο Γιάννης Κυράστας για το αποτέλεσμα. Ίσως να μπορούσαμε να πούμε ότι οι παίκτες κάποιες στιγμές αδυναμίας, κάποιες στιγμές αδράνειας τύχησαν τον Ηρακλή, που δεν ήταν κακό στο σημερινό παιχνίδι. Προσπάθεια από τον Χατζή που βγάζει την σέντρα ο Κωνσταντίνου, το τακουνάκι. Ο Ραμζή έδιωξε, δεν ακολούθησε ο Ντεμπά στη φάση αυτή που χειροκροτεί την προσπάθεια του συμπαίχτη του. Και έχουν εντύπωση ότι είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ναι, το τελευταίο σφύριγμα από τον Ιρλανδό. Το 45χρονο Άλαν Σνούντι. Οι φίλαθλοι της Κάζας Λάουτερν χειροκροτούν. Αν ο Πάνος Μπλέτσος καταφέρει να αποσπάσει μια δήλωση από τον Γιάννη Κεράστα. Και αυτό και ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε τελικά. Τραγικό λάθος. Και όταν μπαίνουμε στο παιχνίδι μετά το 2-1 και είμαστε μέσα στο παιχνίδι και προσπαθούμε για την ισοφάριση και τρώμε αυτόν τον γκολ, με τέτοιες ομάδες αυτά τα λάθη δεν συγχωρούνται. Θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά εμπειρίας, αλλά από εκεί και πέρα τα δικά μας τα λάθη τα οποία κάναμε μας κάνανε τη διαφορά του 3-1. Υπάρχει τώρα μετά από αυτό το 1-3. Δεις, πάντα πως... Τύχη. Ακούσαμε πριν από λίγο, όσο μπορέσαμε να ακούσουμε, αυτή την φασαρία ίσως τον κόσμο που έφευγε, δηλαδή τους που έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάποιοι φίλαθλοι, οι παίκτες που αποχωρούσαν, τον Γιάννη Κεράστα. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ στο Καφτατσόγλου Σάδος, ένα παιχνίδι που σας προσέφερε η ΕΡΤ 3 και η ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Τελικό αποτέλεσμα, η Ηρακλής Κάζας Λάουτερν 1-3. Να υπενθυμίζουμε τα γκολ. Το 0-1 στο 7 ο Κλώζε, στο 34 ο Βούλγαρος ο Χριστόφ, το 0-2. Το 1-2 από τον Μιχάλη Κωνσταντίνο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και το τελικό 1-3 στο 64. Εδώ το πέναλτι με το οποίο μείωσε σε 1-2 ο Μιχάλης Κωνσταντίνου και εδώ το τελικό 1-3 στο 64 από τον Στάθη Ταυλαρίδη. Είχε βγει και ο Ράγκε κεφάλι, από το κεφάλι του Ταυλαρίδη, μπαλά κατέληξε στα δίχτυα του Ηρακλή για τρίτη φορά. Το διαιτητικό τρίο αποχωρεί, τελευταίο παιχνίδι και για τον Άρλα Σνούντι, τον 45χρονο Βόρειο Λαδό. Οι παίκτες της Κάζας Λάουτερν, εδώ βλέπετε τον Ντάσλερ, δικαιολογημένα έβγαλαν τις φανέλες και πήγαν στους οπαδούς τους. Πέταξαν τις φανέλες. Οι Γερμανοί που ταξίδεψαν από το Κάζας Λάουτερν και ήρθαν να ενισχύσουν την ομάδα τους και βέβαια φεύγουν ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα, το τελικό 3-1. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Επαναλαμβάνουμε, Ηρακλής Κάζας Λάουτερν 1-3, πρώτο παιχνίδι της δεύτερης φάσης του κυπέλλου UEFA. Καλό σας βράδυ.